Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγα λεπτά οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η αρχική αναφορά που υπήρξε περίπου στις 3.30 για ένα αέρια διείσδυση από εχθρικές μονάδες στις περιοχές Νιρ Οζ και Άιν Χαπέσορ επιβεβαιώθηκε και αυτές ταυτοποιήθηκαν ως δύο μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που προέρχονταν από τη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή τις δυνάμεις της Χαμάς ή της Ισλαμιστικής Τζιχάτ, με κατεύθυνση το έδαφος του Ισραήλ, τα οποία και τα δύο δόθηκε εντολή και καταστράφηκαν πριν αποτελέσουν κίνδυνο για τους Ισραηλινούς πολίτες. Αυτό αποδεικνύει ότι παρά το συνεχές άγριο σφυροκόπημα των τρομοκρατών της Χαμάς από την Ισραηλινή αεροπορία, αυτή διαθέτει ακόμα ικανά μέσα να χτυπήσουν εντός του Ισραήλ και γι' αυτό άλλωστε η ΙΑΦ δεν σταματά τις επιχειρήσεις της ούτε για ένα λεπτό, εξουδετερώνοντας όσους περισσότερους ακραίους Ισλαμιστές μπορεί.